Γεια σας. Πώς είστε? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ηλία. Μαζί, μαζί. Πώς είναι, Ηλία? Χρόνια πολλά. Καλά, παίρνα. Ηλιάκο μου. Χρόνια πολλά. Κάτσε εδώ, Ηλία. Χρόνια πολλά. Είναι ερωτημένος, Ηλία. Κάτσε εδώ, νότις φορά έμεινα. Γεια σου, Ηλία. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει, Ηλία. Έλα, κάτσε εδώ, κάτσε από την πλευρά μας. Υπάρχει λόγος, πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία σακάκι φοράς, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το δαχτυλίδι σου. Είναι διακριτικό. Είναι διακριτικό. Είναι και σουπλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η παρέα μας έχει μεγαλώσει. Ο Ηλίας Βρετός θα επενδύσει μουσικά αυτή την παραμονή Χριστουγέννων. Σε τρία λεπτά κι όμως, εμείς θα δούμε μαζί σας ποιοι γάμοι έρχονται το 2010. Wow. Είναι κάτι τέτοιο στο μυαλό σου για το 10. Για μην πεις. Επίσης, αποκλειστική συνέντευξη της Βίκης Καγιά και ένα δώρο και... για τη Μαρία και τις κυρίες. Ένα δώρο για εσάς, κυρίες μου. Τα ωραιότερα ανδρικά κορμιά του 2009 και του 10 και του 11 και του 12, μη σου πω. Ε? Να σου πω, παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό? Time out. Αυτό. Διαφημίσεις. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά και τα καλά σου. Δεν υπάρχει τι είναι. Ναι, στο κλειδί τη τρέλα. Για δεν υπάρχει καταρχήν το σακάκι του, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Να πω μπράβο. Οπότε πέρασε στο ενδυματολογικό τεστ. Έχει και πολύ ωραία κολόνια. Δεν μπορείτε να τη μυρίσετε. Όλα κομπλιμέντα παίρνω σήμερα. Ποιο στη χάρη μου. Πού τραγδά. Είμαστε στο Βοτανικό. Το ξέρω. Νατάσα Θεοδωρίου του Κιονίκου Μακρόπουλο. Να πάτε, παιδιά, να τη τα δώσετε τη Νατάσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο και αισθάνομαι και πολύ τυχερό για αυτή τη συνεργασία. Είναι γιατί είναι δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, καταξιωμένοι. Μου επιτρέπετε να πω κάτι όμως σε αυτό το σημείο. Βεβαίως. Γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε με τον Γιώργο Τσαλίκη έτσι δημόσια. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη μου δισκογραφική απόπειρα, η πρώτη μου συμμετοχή στη δισκογραφία ήταν σε ένα δίσκο του Γιώργου. Όπου είχα τη χαρά και την τιμή να του κάνω δεύτερη φωνή σε κάποια κομμάτια, μεταξύ των οποίων και το Σκοτάδι. Που μου αρέσει αγαπημένο, πολύ αγαπημένο. Και επίσης η πρώτη φορά που δούλεψα σε μεγάλη πίστα ήταν σε σχήμα που ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης και η Έλλη Κοκκίνου τότε. Οπότε καρμικά νομίζω ότι κάποια ξεκινήματά μου ήταν πάντα μαζί με τον Γιώργο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα. Πάντα μου συμπεριφερόταν άψογα και μου έδινε πάρα πολύ χώρο και θέλω να του πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Θα συγκρατήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι ότι ο Ηλίας ο Βρετός το αξίζει και η απόδειξη του το αξίζει είναι το υπέροχο πρόγραμμα που ξεκινάει τώρα. Παρακαλώ πολύ. Έτσι. Δέστε τους, δέστε τους. Δώστε ρυθμό, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Γιατί έχω εσένα πλάι μου. Έχω εσένα πλάι μου. Κι όλα τα αντέχω. Μην το ξεχνά. Λένε θα βρουν δύσκολη καιρή. Μα εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Και φοβάμαι ερώτα μου στα παπούτσια τα παλιά μου. Έχω γράψει την παλιό ζωή. Σε ένα
Ερμητικά κλεισμένα είναι όλα στην ψυχή. Μου λες να τα ποντάρω όλα όσα έχω εγώ, κι εγώ άλλη μια ρισκάρω και ας καταστραφώ. Όχι, όχι. Όσα θες παραμύθια, παραμύθια με στα αλήθεια. Πάμε λίγο με ρυθμό, έτσι χαροπά. Παραμονή Χριστουγέννων είναι, έλα. Μια χαρτορίχτρα μου είχε πει πως η σειρά μου δεν αργεί. Πάμε τρενάκι.